το Σάββατο απόγευμα στις 7.30. Ξεκίνησε να ανεβάζει σιγά σιγά ρυθμούς ο Αμπέλ Φερέρα και οι παίκτες του. Δεν έχει προκύψει κάτι διαφορετικό σε σχέση με αυτά που λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες για διαθέσιμους και τραυματίες. Ο Βαρέλα συνεχίζει το πρόγραμμά του, το ίδιο και ο Καντουρί, το ίδιο και ο Μαουρίσιο. Από την άλλη είναι όλη στη διάθεση του Πορτογάλου τεχνικού, ο οποίος σιγά σιγά από αύριο νομίζω θα ξεκινήσει να φανερώνει και τα πλάνα του για το παιχνίδι του Σαββάτου. Λέγαμε και χθες με τον Σταύρο στην κουβέντα που κάναμε ότι σε πρώτη φάση από αυτό που βγαίνει από την ομάδα είναι ότι πάμε για μια ενδεκάδα ίδια με το τελευταίο παιχνίδι με την Λαμία και εγώ νομίζω ότι υπάρχει πλέον ένα μεγάλο ερωτηματικό για το αν θα ξεκινήσει ο Μπίσεσβαρ το Σάββατο ή όχι. Ο Μπίσεσβαρ ο οποίος δεν είναι καλά, το έχουμε πάρα πολλές φορές από τα παιχνίδια με τον Άγιαξ μετά, δεν είναι σε καλή κατάσταση ο Ολλανδός και επειδή φάνηκε αυτό πάρα πολύ την Κυριακή, έβγαλε και αρκετό εκνευρισμό η αλήθεια στο ξεκίνημα γιατί δεν του έβγαινε τίποτα, δεν μπορούσε να ακολουθήσει και το ρυθμό της ομάδας γενικότερα. Οπότε δεν θα μου κάνει μεγάλη έκπληξη αν ο Μπίσεσβαρ μείνει εκτός το Σάββατο και δούμε κάτι διαφορετικό, ίσως και με Πέλκα που έχει ανεβάσει αρκετά στροφές το τελευταίο διάστημα, είναι καλά. Έμεινε για λίγο εκτός λόγω ενός προβλήματος που είχε, όμως είναι σε καλή κατάσταση και νομίζω ότι και αυτός χτυπάει σιγά σιγά και πάλι την πόρτα της ενδεκάδας. Ξεκίνησαν τα δύο πρώτα παιχνίδια στο Champions League κανονικότητα και εμείς θα κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα για να επιστρέψουμε λογικά με Σταύρο Κόλγα μετά να σχολιάσουμε και το παιχνίδι της K19 πώς το είδε αυτός και όλα τα υπόλοιπα που συμβαίνουν και γύρω από την ομάδα και στο ελληνικό πρωτάθλημα γενικότερα. Παρέα μαζί μας και σήμερα είναι τα Alter Ego. Αν ετοιμάζεται για την ημέρα του γάμου σας, είναι η κατάλληλη επιλογή για εσάς. Θα πάτε σε ένα από τα τρία καταστήματα. Ένα είναι στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 12, ένα στην Καλαμαριά Πασαλίδη 85 και στο κέντρο Παύλου Μελά 36. Και αν θέλετε, μπορείτε με τις υγείας σας να μπείτε στο alterecofashion.gr και να κάνετε τις επιλογές σας ιντερνετικά χωρίς καμία ιδιαίτερη ανησυχία. Και η Αναδομό είναι παρέα μαζί μας, η οποία βρίσκεται στο Φίνικα Εθνικής Αντιστάσεως 171 στον πρώτο όροφο σε νέα γραφεία. Υπάρχουν πολλά πακέτα είτε για ανακαίνιση σπιτιού είτε για ανακαίνιση επαγγελματικού χώρου σε πολύ καλές τιμές. Θα πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λιγάκι. Έγιναν γνωστοί λίγο νωρίτερα και οι διαιτητές για την επόμενη αγωνιστική, την 8η αγωνιστική της Super League. Στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ στον Βόλο ορίστηκε ο Άγγελος Ευαγγέλου. Αυτός θα είναι που θα σφυρίξει στον Βόλο το Σάββατο το απόγευμα στις 7.30. Και από την άλλη στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ ορίστηκε ο Πορτογάλος Ζόρζε Σόουζα, 44 χρονών, με αρκετές παραστάσεις από ό,τι βλέπουμε. Στο ΒΑΡ, γιατί μας ενδιαφέρει εννοεί το ΒΑΡ πλέον, θα είναι ο Φωτιάς στο Καραϊσκάκι. Στο Βόλο θα είναι ο Παπαπέτρου μαζί με τον Απτόσογλου. Ο Σόουζα έχει σφυρίξει σε μάτς ελληνικών ομάδων αρκετές φορές. Έχει σφυρίξει το 0-0 της ΑΕΚ με τη Μίλαν το 17. Έχει σφυρίξει το Ολυμπιακό Μπερσεβά πάλι 0-0 για τα προκριματικά του Champions League το 16. Έχει σφυρίξει το 2-3 του Παναθηναϊκού με την Athletic Bilbao το 17. Έχει σφυρίξει... ήταν αυτός που είχε οριστεί στο παιχνίδι του Άρη με την LMSU το 0-1 αρχές Αυγούστου για το Europa League. Έχει σφυρίξει το μάτς του Αστέρα Τρίπολης με την Μπεσίκτας και στο παιχνίδι και πάλι των Αρκάδων με την Mainz. Δεν έχει βρει μπροστά του τον ΠΑΟΚ ο συγκεκριμένος και θα είναι αυτός που ορίστηκε μάλλον στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ. Ούτε ο Ολυμπιακός ούτε η ΑΕΚ έχουν καλή παράδοση με ξένους διαιτητές μέχρι στιγμής. Νομίζω η ΑΕΚ έχει λίγο χειρότερη από τον Ολυμπιακό. Τι θα γίνει, θα βάλεις ένα γκολ στον Άγιαξ Τσέλσι λίγο νωρίς να τα πάμε λίγο καλά. Να ξεκινήσουμε λίγο θετικά. Τι θα γίνει. Θα το έχουμε. Πρέπει λίγο κάτι να γίνει. Πρέπει λίγο να ξυπνήσουμε. 0-0 είναι και τα δύο παιχνίδια, και το Άγιαξ Τσέλσι και το Λειψία Ζενίτ. Στα δύο πρώτα μάτς του Champions League. Οπότε βλέπουμε τι θα προκύψει στην
στην συνέχεια. Είπαμε τους διαιτητές της αγωνιστικής, κανονικά. Δώσε λίγο μουσική. Δεν θα έχουμε το Σταύρο καθόλου, λες, ή μπορεί να το έχουμε στην πορεία. Θα κάνουμε μια προσπάθεια μετά, στην πορεία. Γιατί ήταν στην Τούμπα και νομίζω λίγο έμπλεξε κάπου εκεί. Από ότι ενημερώνομαι για τον Σταύρο. Είπαμε τους διαιτητές, είπαμε ότι η ομάδα σιγά σιγά ξεκινάει την προετοιμασία της για το παιχνίδι του Σαββάτου στον Βόλο. Τα εισιτήρια φεύγουν πραγματικά με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Χθες την πρώτη μέρα έφυγαν πάνω από 1000. Σήμερα και πάλι υπήρχε αρκετός κόσμος στην Τούμπα για να κλείσει τη θέση του για το παιχνίδι του Σαββάτου. Και νομίζω ότι σήμερα βοήθησε λίγο και το μάτς K19. Δηλαδή είχα και εγώ διάφορα μηνύματα από κόσμο που βρέθηκε αυτό το παιχνίδι. Και παράλληλα πήρε και το εισιτήριό του για το Σάββατο. Υπάρχουν και κάτι δηλώσεις του Αχιλέα Μπέου που είπε ότι θα υπάρχει όλη καλή θέληση για να μπουν όλοι με εισιτήρια και όσοι δεν θα έχουν εισιτήρια θα καλύψει και ο ίδιος, είπε, ένα κομμάτι για να μπει ο κόσμος στο γήπεδο. Okay. Γενικά νομίζω πάντως ότι υπάρχει μια προσπάθεια και από τη μεριά του ΠΑΟΚ όλοι να έχουν το εισιτήριό τους και να μπουν φυσικά κανονικά στο γήπεδο. Νομίζω ότι το γήπεδο θα είναι γεμάτο το Σάββατο απόγευμα. Θα είναι ασπρόμαυρο στο Βόλο. Προσφέρεται κιόλας γιατί ουσιαστικά είναι τριήμερο. Οπότε πολλοί θα το συνδυάσουν και μια εκδρομή σε Πύλιο, Βόλο, οπουδήποτε εκεί κοντά. Θα φύγουν από νωρίς. Θα γίνει ένα sold out σε όλα τα μαγαζιά. Σίγουρα. Και μετά όλοι κανονικότατα στο γήπεδο. Υπάρχει ένα θέμα με το Ζαμπά, το οποίο παίζει εδώ και 2 ημέρες στην Πορτογαλία. Οι Πορτογάλοι επιμένουν ότι η Sporting ενδιαφέρεται πολύ ζεστά για τον Βραζιλιάνο και μάλιστα εκτιμούν ότι επειδή ο Ζαμπά έχει χάσει τη θέση του στον ΠΑΟΚ, ίσως είναι πιο εύκολο το timing για αυτούς για να μιλήσουν με τον ΠΑΟΚ. Από την άλλη όμως, η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα αυτό που προσπαθούν να περάσουν οι Πορτογάλοι, γιατί ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή θεωρεί ότι δεν είναι καλό το χρονικό διάστημα για να μπει σε κουβέντες για τον Βραζιλιάνο, ενώ η Τσέλσι χάνει μια πολύ καλή ευκαιρία στο Άμστερνταμ. Ο Ζαμπά δεν διανύει την καλύτερη του περίοδο. Το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι πέρσι μέχρι το Μάρτιο περίπου ήταν σε πολύ καλή κατάσταση, με κορυφαίο εκείνο το παιχνίδι με την Μπάτε στην Ευρώπη που είχε βάλει και τα γκολ. Μετά από ένα ταξίδι που είχε κάνει με το μάνατζερ του τότε το Μάρτιο στην Πορτογαλία, το οποίο έγινε προσπάθεια να το περάσει ο μάνατζερ του ως ένα ταξίδι για να δει γενικό του πρόσωπο, αλλά έγιναν διάφορες κουβέντες τότε. Ο Ζαμπά δεν επέστρεψε καλά μετά από εκείνη τη διακοπή και εκείνο το ταξίδι. Ξεκίνησε άσχημα και τη φετινή σεζόν. Κυρίως πνευματικά δεν δείχνει να είναι στο 100%. Εγώ δεν βάζω θέμα διάθεσης, γιατί ακούω διάφορες κουβέντες που γίνονται και τίθεται και ακόμα θέμα διάθεσης πλέον του ίδιου. Δεν μπορώ να βάλω θέμα διάθεσης για το Ζαμπά, αλλά από την άλλη δεν μπορώ πλέον να πω ότι πρέπει να του δοθούν οι ευκαιρίες. Με τον Σταύρο πάρα πολλές φορές διαφωνήσαμε γι' αυτό. Του έλεγα ότι ίσως μέσα από τις ευκαιρίες και μέσα από τα παιχνίδια βρήκε ο ίδιος τον εαυτό του και βρει ρυθμό και μας δείξει ότι είναι ο Βραζιλιάνος έτσι όπως τον ξέρουμε. Τελικά όμως, να πω, ο Σταύρος είχε δίκιο, ο Ζαμπά δεν βοηθήθηκε ή μάλλον δεν άρπαξε καμία από αυτές τις ευκαιρίες που του δόθηκαν από τον Αμπέλ Φερέρα και ήταν πολλές, ειδικά στο ξεκίνημα της σεζόν. Δεν βρίσκει τον εαυτό του, μέχρι και προχθές με τη Λαμία που μπήκε πάλι δεν ήταν λειτουργικός, δεν ήταν συμμετοχικός, προσπαθούσε μονίμως να κάνει τα δικά του. Αυτό δεν βοηθάει τον ΠΑΟΚ, δεν του βγαίνουν και όλα τα πράγματα του Βραζιλιάνου και γενικότερα δεν είναι σε καλή κατάσταση. Οπότε ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή ξέρει ότι δεν είναι το κατάλληλο timing για να μπει κουβέντα με μια ομάδα για το μέλλον του Ζαμπά. Τώρα οι Πορτογάλοι το προχωράνε λίγο ακόμα περισσότερο το θέμα και αναφέρουν ότι ο Ζαμπά θα μπορούσε να μπει στην κουβέντα αν ο ΠΑΟΚ και η Sporting κάθονταν στο ίδιο τραπέζι για τον Μίστης ενδεχομένως, ο οποίος είναι δανεικός από την Sporting. Υπάρχει και αυτό και επιμένουν πολύ και πάνω σε αυτό, είναι η αλήθεια. Δεν έχει γίνει ακόμη μία επίσημη κρούση
από την Sporting. Προς το παρόν μιλάμε απλά για έναν μεταγραφικό στόχο τους, αυτό τουλάχιστον υποστηρίζουν οι Πορτογάλοι. Τώρα, αν η Sporting κάνει μια επίσημη πρόταση στον ΠΑΟΚ με καλό χρηματικό ποσό, δεν αποκλείεται να μπουν και στο δικέφαλο σε σκέψεις και okay, να μπουν και σε διαδικασία συζητήσεων. Αλλά σε αυτή τη φάση που είμαστε τώρα, δεν υπάρχει κάτι επίσημο από τη μεριά των Πορτογάλων, υπάρχει μόνο ένα ενδιαφέρον για τον Ζαμπά, χωρίς κάτι παραπάνω. Η Sporting είχε ενοχλήσει τον ΠΑΟΚ και το περασμένο καλοκαίρι και σύμφωνα με τους Πορτογάλους τότε είχε ζητήσει δανεισμό του, ο ΠΑΟΚ είχε πει όχι, δεν ήθελε τότε να αποδυναμωθεί κι άλλο το ρόστερ του έτσι όπως είχαν διαμορφωθεί τα δεδομένα και μετά από την φυγή του Λουτσέσκου. Ο Φερέιρα ήταν το πρώτο διάστημα στην ομάδα, δεν θέλησαν να μπουν σε οποιαδήποτε κουβέντα. Αλλά είναι αυτό που λέω, ότι αν η Sporting κάνει την πρότασή της και είναι αρκετά τα εκατομμύρια τα οποία θα προσφέρει στον ΠΑΟΚ, ποτέ δεν μπορούσα να είσαι σίγουρος ότι δεν θα ξεκινήσει μια σειρά συζητήσεων και διαπραγματεύσεων. Στην προηγουμένη φάση δεν υπάρχει κάτι παραπάνω για τον Βραζιλιάνο, ο οποίος αν συνέλθει και αν δείξει πράγματα στο γήπεδο, μόνο καλό θα κάνει και στον εαυτό του και εννοείται και στον ΠΑΟΚ, ο οποίος τον χρειάζεται, γιατί okay, πλέον μεσοεπιθετικά είναι αρκετές οι λύσεις και βλέπουμε και το Στόχ να μπαίνει σιγά σιγά στην εξίσωση. Ο Βιερίνια φυσικά είναι τεράστια υπόθεση το ότι επιστρέφει, αλλά κανείς στον ΠΑΟΚ δεν θέλει να βλέπει το Ζαμπά στον πάγκο. Προφανώς κανείς δεν θέλει να βλέπει το Ζαμπά σε αυτή την κατάσταση. Προσπαθούν όλοι να δουλέψουν μαζί του και να του δείξουν ότι πρέπει πνευματικά λίγο να το βρει, γιατί αγωνιστικά το έχει. Δηλαδή, όλοι ξέρουμε ποιος είναι ο παίκτης Ζαμπά, όλοι ξέρουμε τι μπορεί να προσφέρει στον ΠΑΟΚ στην καλή του μέρα, το έχει δείξει. Ζητούμενο είναι να το ξαναδείξει και πάλι και να είναι σε καλή κατάσταση για την ομάδα. Λέγαμε και έχουμε πάρα πολλές φορές, μάλλον έχουμε πει, ότι ο ΠΑΟΚ φέτος δεν έχει την Ευρώπη. Το κύπελο ξεκινάει αργά για αυτόν. Θα μπει στη διαδικασία νομίζω τον Γενάρη, αν θυμάμαι καλά. Οπότε έχει χρόνο ακόμα μπροστά του. Αλλά ακόμα και έτσι, ο Φερέιρα σιγά σιγά μέσα από τους αγώνες προσπαθεί να μοιράσει κάπως το χρόνο, προσπαθεί να γεμίσει το rotation βάζοντας πλέον και τον Στόχ στο παιχνίδι. Και όλοι διεκδικούν καθημερινά όμως μέσα από τις προπονήσεις θέσεις στους αγώνες. Αυτό έκανε ας πούμε ο Στόχ, αυτό έκανε ο Σφιντέρσκι νωρίτερα μέσα σε σεζόν, όπου λέγαμε ότι ο Ακπόμ ουσιαστικά ήταν μόνος στην κορυφή. Ο Σφιντέρσκι δούλεψε, κέρδισε τη θέση, άρβαξε ευκαιρίες, έβαλε τα γκολ και ουσιαστικά πλέον είναι αυτός που αποτελεί την πρώτη επιλογή σε αυτή τη φάση. Οπότε γενικά αυτό είναι ένα παράδειγμα για όλους νομίζω στον ΠΑΟΚ. Ο Φερέιρα δείχνει ότι αποφασίζει και επιλέγει παίκτες μέσα από την εικόνα που έχουν στις προπονήσεις καθημερινά. Στο χέρι όλων είναι να αρπάξουν οποιαδήποτε ευκαιρία και να του δείξουν ότι αξίζουν να ξεκινήσουν είτε στο βασικό σχήμα είτε σιγά σιγά να πάρουν χρόνο συμμετοχής. Τώρα που μπαίνει και ο Βιερίνια και ο Μαουρίσιο, προφανώς και θα είναι σε εισαγωγικά ακόμη μεγαλύτερος ο πονοκέφαλος για τον Φερέιρα, γιατί θα είναι πολύ δύσκολο το έργο του όταν θα πρέπει να επιλέξει ακόμη και αποστολές. Γιατί και ο Καντουρί είναι ακόμα τώρα εκτός. Ο Καντουρί όμως θα επιστρέψει. Θα επιστρέψει και ο Μαουρίσιο, ο οποίος έχει αυτό το ενοχλήσει στο πόδι του, αλλά δεν φαίνεται να είναι κάτι σοβαρό. Σύντομα θα μπει στην εξίσωση και αυτός. Περιμένουμε το Βέρμπλουμ, ο οποίος βέβαια είναι μια πολύ πιο συνθετή περίπτωση. Περιμένουμε και το Βαρέλα, ο οποίος επιστρέφει αρχές Δεκέμβρη. Καλώς έχω των προγραμμάτων στο παιχνίδι τον Ολυμπιακό. Ακόμη και το να βγάλει αποστολή θα είναι δύσκολο για τον Φερέιρα. Θα πρέπει να μένουν εκτός παίκτες που δεν το περιμένουμε πολλές φορές. Προχθές, okay, με τη Λαμία έμεινε εκτός ο Μιχάη και ο Λάμπρου. Αλλά από εδώ και πέρα, και όταν θα επιστρέψουν και αυτοί που είναι τώρα εκτός, εκεί θα είναι δύσκολα τα πράγματα για τον Πορτογάλο, ο οποίος εννοείται πως με την καλή είναι το λέμε, το θέλει αυτό. Το λέει και ο ίδιος, ότι μακάρι να έχω τον πονοκέφαλο και τον προβληματισμό κάθε εβδομάδα
για το ποιους θα πρέπει να αφήσω εκτός. Αυτό είναι το καλό για τους προπονητές. Θα είναι ευτύχημα να έχει δυσκολία πάνω σε αυτό το κομμάτι. Οπότε περιμένω τις επόμενες εβδομάδες με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και τον Ίγκασον περιμένουμε να δούμε. Γιατί στη Λαμία δεν πιέστηκε πολύ ο ΠΑΟΚ. Οπότε δεν είδαμε πολλά πράγματα από τον Ίγκασον. Όμως τώρα και κοντά στο Βόλο και μετά με τον Παναθηναϊκό και με τον Όφι και με την ΑΕΛ πριν από το μάτι στον Ολυμπιακό, θα δοκιμαστεί νομίζω παραπάνω ο Ισλανδός σαν δίδυμο με τον Κρέσπο και θα δούμε πώς θα είναι, σε τι κατάσταση θα είναι. Δώσε μου λίγο μουσική. Αντώνης Τσακαλέας, ρε φίλε, εγγύηση. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι πολυεργαλείο. Τον έχουμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι γίνεται, ρε, εσύ, Αντώνη? Πολύ καλά, εσύ? Καλά. Βλέπεις Champions League, πρόλαβες καθόλου? Τώρα το έβαλα. Αντώνη, θα μου βγάλεις σε goal και over 2,5 Ajax Chelsea? Αν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό, να πεταχτώ με το Άμστερνταμ, άμα είναι στο 1-1. Ρες, οι άλλοι έχουν χάσει δύο μεγάλες φάσεις στο ξεκίνημα και τώρα και λίγα λεπτά δεν έχει τίποτα. Ένα σούτ σαν πουλιά έχει. Εντάξει, θα μπορούσε να έχει όπου ένα τούβλο. Αντώνη, δεν είμαστε καλά. Ναι, λίγο έτσι αυτό το σούτ της Zenit με... Αν το δεις στο replay, ναι, θα νομίζω ότι είναι 11-12 παίκτες στο πλάνο και ότι παίζει μόνο αυτός που έχει σουτάρει. Μάλιστα. Γιατί μόνο αυτός το έχει πιστέψει ότι, εντάξει, από εκεί που είμαι... Α, έγινε το 0-1 okay. Όμως. Ναι. Από εκεί που είμαι, ας το κάνω. Μπράβο. Καλό αυτό. Καλό. Είσαι και εσύ από αυτούς που πληρώθηκαν χθες και μας έσπασαν τα νεύρα? Χθες, όχι. Όχι, δεν πληρώθηκα. Μπράβο, ρε Αντώνη, δικός μας είσαι, μπράβο. Ναι. Κάποιος μου τα πήρε, όπως καταλαβαίνεις, για να πληρώθηκαν οι υπόλοιποι, κάποιος τα έδωσε. Έλα, δηλαδή, βαρέθηκα να βλέπω ότι όλοι είχαν πληρωθεί και εγώ ήμουν η μόνη που τα είχα χάσει όλα. Κοίταξε, μην ξεχνάς ότι το στοίχημα περισσότερο μοιράζω τις επιτυχίες του. Σωστό. Τις αποτυχίες του. Σωστό, ναι. Λίγο σωστό. Αλλού. Σωστό. Τέλος πάντων. Αντώνη, ίσως στην Τούμπα έμαθα, Ναι. Για πες μας λίγο για το παιχνίδι. Κατά πρώτον, ήταν ένα παιχνίδι το οποίο φαινόταν ότι οι δύο ομάδες έχουν στο μυαλό τους την πρόκριση και το σκορ του πρώτου αγώνα, αυτό το 1-1. Ξεκινάω από αυτό διότι πάντα αυτά τα παιχνίδια επηρεάζονται από αυτό, από την σκοπιμότητα, το οποίο είναι λογικό. Ο ΠΑΟΚ δεν έκανε το παιχνίδι του γηπεδούχου, όπως λέμε, αλλά έλεγξε το ρυθμό. Όταν ήθελε να τρέξει, το προσπάθησε. Όταν ήθελε να ηρεμήσει το παιχνίδι, πάλι το προσπάθησε και τις δύο φορές το έκανε σωστά. Βρήκε το γκολ που έψαχνε, το γκολ μαξιλαράκι εντός εισαγωγικών, γιατί ούτως ή άλλως και χωρίς σκορ να έλεγε το παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ θα είχε πάρει την πρόκριση λόγω του εκτός έδρας γκολ. Με την έναξη του δευτέρου ημιχρόνου και από εκεί πέρα άρχισε να διαχειρίζεται πολύ καλύτερα το παιχνίδι. Για παιδιά τα οποία αρχίζουν και αυτά, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει κάνει μεγάλη αλλαγή στην ΚΑΠΑ 19, αρχίζουν και αυτά και παίρνουν και προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν τι σημαίνει τρία παιχνίδια την εβδομάδα. Από κάποια στιγμή και μετά άρχισε να λειτουργεί η πίεση της πρόκρισης από το 70-75 και μετά. Αυτή η λογική του εδώ που έφτασα δεν πρέπει να το χάσω το μάτς. Απέναντι υπήρχε μια ομάδα που δεν είχε πλέον να χάσει τίποτα. Έχανε ένα 0 και έψαχνε τον γκολ της σοφάρισης. Η Μποέμις ανέβηκε στο μέτρο που θα το έκανε οποιαδήποτε ομάδα βρισκόταν στη θέση της. Και ο ΠΑΟΚ δεν προβληματίστηκε, διότι η Μποέμις όσο και αν ανέβηκε, όσο και προσπάθησε να κυκλοφορήσει την μπάλα, όταν έφτανε στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, εκεί ο ΠΑΟΚ χρειαζόταν απλά να έχει σωστές τοποθετήσεις και ουσιαστικά από τη στιγμή που έχει ένα κεντρικό αμυντικό δίδυμο που είναι καλό στο ψηλό παιχνίδι και ειδικά ο Μιχαηλίδης να υποχρεώσει τους Ιρλανδούς να πάνε σε ένα τέτοιο παιχνίδι στα γεμίσματα, εκεί πραγματικά ο ΠΑΟΚ δεν απειλήθηκε πέρα από μια στιμένη φάση στην οποία ο τερματοφύλακας δεν βγήκε αλλά η μπάλα απομακρύνθηκε. Αυτή είναι η μοναδική φάση που θυμάμαι που λίγο εκεί ο ΠΑΟΚ χρειάστηκε κάποια δευτερόλεπτα να ηρεμήσει ότι αυτή η φάση πέρασε, γιατί δεν υπήρχαν καλές αντιδράσεις από την άμυνά του, αλλά δεν υπήρχε και καλή αντίδραση
και από τους Ιρλανδούς. Στο τέλος ο ΠΑΟΚ κάνει και μια ευκαιρία σε αντεπίθεση που θα μπορούσε να τελειώσει το παιχνίδι και ναι, πάντα ναι, όταν υπάρχουν 4 λεπτά καθυστερήσεων και σε 93 χάνεις μεγάλη ευκαιρία γκολ, εκεί αγχώνεσαι περισσότερο. Είναι, σου βγαίνει στο μυαλό όμως του ποδοσφαίρου, δεν το βάλαμε, μην το φάμε κιόλας. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Και, και πιστεύω ότι από αυτό ήρθε ένα τελευταίο corner των Ιρλανδών, το οποίο πέρασε και αυτό ένα κατάλληλο, όπως είπα, και τα προηγούμενα πέρασαν έτσι. Για να φτάσουν σε αυτή την πρόκληση, ο ΠΑΟΚ κατέπτυξε συνεχόμενη χρονιά να φτάσει στο ίδιο σημείο του θεσμού. Αυτή τη φορά αντιμετωπίζει την Δυνάμο Κιέβου. Πέρυσι θυμόμαστε όλοι ότι είχε αντιμετωπίσει την Τότενα. Σπουδαία υπόθεση νομίζω για αυτά τα παιδιά. Είναι... Ναι, ειδικά όταν μιλάνε σε κάποιες ηλικίες, το να μπορεί μια ομάδα να βρίσκεται σε αυτό το επίπεδο διαδοχικά, αλλάζοντας ουσιαστικά φουρνιές, δείχνει και το βάθος της δουλειάς που γίνεται. Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Και μακάρι και κόντρα στους Ουκρανούς να έχει έτσι κόσμο στο γήπεδο. Είναι μεγάλη υπόθεση για όλους. Και για τον Παύλο Γκαρσία και για όλη την ομάδα. Είναι παιδιά που αυτό που είχε πει και ο Γκαρσία στο τέλος του αγώνα του πρωταθλήματος, mm-hmm, το Σαββατοκύριακο, που είπε ότι θα πρέπει να έχουμε το μυαλό μας ότι τώρα θα πάμε να παίξουμε σε ένα μεγαλύτερο γήπεδο. Εννοούσε και τον αγωνιστικό χώρο, αλλά και το τι σημαίνει για το μυαλό του κάθε παιδιού το να παίζει στη Τούμπα. Σωστό. Είχε περίπου 3-4 χιλιάδες κόσμο. Περισσότερο παιδιά από ακαδημίες. Δεν ήταν οπαδική ατμόσφαιρα, να το πω έτσι. Αλλά ακόμα και στο μυαλό αυτών των παιδιών, αν φέρουμε τους εαυτούς μας στη θέση τους, πώς εισπράττει ένας 19χρονος στην αποθέωση μιας καλής επέμβασης ενός γκολ ή πώς αντίστοιχα εισπράττει την απογοήτευση και κερκίδα σε μια χαμένη φάση, είναι όλα αυτά μικρά μαθήματα στο μυαλό του. Ναι, σωστό, για το, αλήθεια. Για το πού πηγαίνει, πού θέλει να φτάσει. Και το πιο απλό, ότι αυτά τα παιδιά μαθαίνουν να παίζουν μπροστά σε κόσμο και όταν μετά, μακάρι και όλα, στην επόμενη μέρα θα μπουν με την πρώτη ομάδα, δεν θα έχουν αυτό το σφίξιμο το τόσο έντονο. Θα έχουν μπει λίγο στη λογική. Θα ξέρουν τι σημαίνει οτιδήποτε να κάνεις, την αντίδραση να την εισπράττεις στο επόμενο δευτερόλεπτο. Ακριβώς. Και αυτό που λένε οι προπονητές, ότι δεν σου χαρίζεται τίποτα, να το καταλάβουν. Ακριβώς. Ότι ακριβώς, ούτε θεοί θα είναι για πάντα αν κάνουν κάτι καλό στο παιχνίδι, αλλά ούτε και τελειώνει η καριέρα τους αν κάνουν λάθος ένα παιχνίδι. Mm-hmm. Ακριβώς. Αντώνη, επειδή ξέρω ότι είσαι από το Βόλο και ναι, μπαίνουμε λίγο σε ρυθμούς αγώνα του Σαββάτου, τι θα κάνουμε το Σάββατο, Αντώνη, θα μας ετοιμάσει ένα πλάνο που θα πάμε εκεί από νωρίς και θα περάσουμε καλά? Ναι, θα περάσουμε καλά. Έχεις σημειώσει τι θα κάνουμε, τι πρόγραμμα θα ακολουθήσουμε? Αρκεί να ακολουθεί, να τηρηθεί από όλους. Δηλαδή θα τηρηθεί, θα τηρηθεί. Με στέργιο θα είμαστε. Θα τηρηθεί. Χαίρομαι. Θα παραμείνεις εκεί, θα το κάνεις τριήμερο? Θα παραμείνω εκεί, ναι, αλλά Κυριακή επιστρέφω. Ρε Αντώνη. Ναι, είμαι καταδρομικά αυτή τη φορά. Η απογοήτευση βέβαια ήταν μεγαλύτερη το γονιό μου. Αυτό το έλα ρε Αντώνη δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτό που άκουσα τη μάνα μου, αλλά εντάξει, δύσκολη κατάσταση. Τα γνωστά, ξέρεις, τι είμαστε εμείς, ξενοδοχείο είμαστε, έρχεται και θέλει. Τα αγαπημένα. Πω ρε Αντώνη. Εντάξει, δεν έχουν άδικο όμως. Μα γι' αυτό δεν το λέω με κακία, ναι, το λέω με κατανόηση. Ναι. Εσύ τι περιμένεις από τον ΠΑΟΚ το Σάββατο? Εμείς λέγαμε με τον Σταύρο χθες στο αγωνιστικό ότι ουσιαστικά η μία θέση που μας φαίνεται ότι παίζει κάπως είναι αυτή του Μπίσεσβαρ. Δηλαδή η δική μου λογική λέει ότι μπορεί και να γίνει μια αλλαγή εκεί. Και να δούμε τον Μπέλκα. Εγώ αυτό σκέφτομαι, εσύ. Ναι. Ο Φερέιρα βέβαια δεν δείχνει και πολλά. Δηλαδή, αλλά αυτό σκέφτομαι. Ναι, είναι από τους προπονητές που οι προπονήσεις είναι με... Προπονήσουν μέσα στην εβδομάδα και τα τελειώματα αυτών με τα οικογενειακά διπλά. Ναι. Άμα κάτσεις και ψακτείς λίγο ρεπορταζιακά, μπορεί να σου βγουν και 3-4 διαφορετικές συνδεκάδες. Ναι. Ενώ πέρσι η Αντώνη με τον Λουτσέσκου, ξέραμε ότι σας τιμένα δουλεύτηκε αυτό. Είναι αυτό, η δοκιμή είναι αυτή. Θα σου πω τώρα αυτό που λες, μια ιστορία προδεκαετίας. Mm-hmm. Τότε που λίγο μετά, μάλλον λίγο πριν την κορύφωση ενός περιστατικού που είχε γίνει σε προπόνηση με πρωταγωνιστές, τον Σάντος και τον
Μπακαγιόκο. Ναι. Κάποια στιγμή ο Σάντος λέει πάμε σε οικογενειακό δίτερμα και ο Μπακαγιόκο ξεκινάει και πηγαίνει σε μια αστεία. Και του λέω Σάντος πού πας. Και λέει στους αναπληρωματικούς δεν είμαι. Είχε στο μυαλό του, ξέρεις, ναι, έχω ένα προπονητή στους οποίους έχει 11, μην βάλε να το πω έτσι. Ναι. Και τους είχε και γιατί εξυπηρετούσε τον πλάνο του. Έτσι. Όχι ήταν φίλοι του. Ναι, ναι, ναι. Και ο Μπακαγιόκο, ξέρεις, ο κάθε παίχτης όταν είναι στην δεκάδα είναι μια χαρά, όταν δεν είναι σε αυτήν... Δυσκολία. Του φταίνει όλα. Ναι, λογικό. Λογικό. Εσύ πώς το περιμένεις τώρα το παιχνίδι, λοιπόν? Περιμένω να δω το πόσο ο ΠΑΟΚ θα είναι πονηρεμένος να αντιμετωπίσει ένα παιχνίδι mm-hmm. που δεν θα έχει σχέση με αυτά που έχει στο μυαλό του όσον αφορά το ότι θα πρέπει να παίξει μια ομάδα θα κλειστεί. Ναι. Ο Πόλος δεν είναι τέτοιος, δεν έχει δείξει ακαιρήματα γραφής, ούτε σε όλα τα παιχνίδια του προπονητής του, ούτε οι παίκτες του έχουν τέτοιο χαρακτήρα. Ναι, αλήθεια αυτό. Οπότε θα πρέπει να έχει στο μυαλό του ότι θα πάμε να τρέξουμε, αυτό που θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ, μια ομάδα η οποία όχι θα μας περιμένει και θα πρέπει να την ξεβολέψουμε για να τρέξουμε, θα μας δώσει χώρο, αλλά θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι θα έχει αυτή. Ναι. Γιατί ο Βόλος είναι ένα εντός εισαγωγικών ανοιχτό βιβλίο όσον αφορά το πώς παίζει δεν αλλάζει. Δεν είναι από τις ομάδες που θα πάνε να ταμπουρωθούν εκτός έδρας και συνέδρα θα είναι λίγο πιο ζωηρός. Όπως ζωηρός είναι εντός, έτσι και εκτός. Με τον Τόρεγαν ο παίκτης που έχει κάνει το όνομά του να ακουστεί, με τον τρόπο με τον οποίο σκοράρει, αλλά γενικότερα ο τρόπος με τον οποίο παίζει είναι ένας σημείο αναφοράς για αυτή την ομάδα, η οποία έχει στο πίσω μέρος στο μυαλό της ότι είναι αυτό το κοινότυπο που λέμε ότι στο πρόγραμμά της από αυτό το παιχνίδι το έχει ως κέρδος αν πάρει κάτι. Ναι. Πάντως είναι μια διαφορετική ομάδα από όλες τις υπόλοιπες νομίζω. Δηλαδή μου ταιριάζει λίγο με τον Βόλο. Με τον Βόλο, με τον Όφη. Είναι ναι, κάτι διαφορετικό. Όντως, σε αυτό. Όχι, ότι είναι η ομάδα η οποία προσπαθεί να δημιουργήσει. Θα παίξει ρε παιδί μου, θα παίξει το παιχνίδι της. Δεν θα καθίσει πίσω. Δεν θα είναι ας πούμε σε τη Λαμία. Ναι. Θα παίξει. Και ξέρεις, είναι αυτές οι ομάδες που στο μυαλό των περισσότερων κινδυνεύουν περισσότερο στο τέλος. Ναι. Γιατί πρέπει να δυσκολευτούν να βάλουν στο παιχνίδι την κοινικότητα. Ναι. Ότι πρέπει να τελειώσει ένα μάτς. Αντώνη, τι γίνεται στο Άμστερνταμ πέρσι, δηλαδή. Έβαλε γκολ ο Πρόμες. Πιάνουμε και σκόρερ. Ναι. Τον έχω παίξει τον Πρόμες και έχουμε VAR τώρα. Ναι, ναι, έχουμε VAR. Το έχει δώσει ότι έχει σηκώσει σημαία. Ωραία. Τι γίνεται. Όλα πάνω σε εμάς. Όλα σε εμάς. Τι είναι αυτό τώρα. Πιάνουμε και το σκόρερ. Όχι, αυτό είναι διπλή μαχαιριά. Έρεση. Τι άνθρωποι. Δεν μπορώ. Άντε. Ή Μαρτον, τέλος πάντων. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε και τις επόμενες ημέρες. Και εγώ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Εμείς θα πάμε στο διάλειμμά μας. Παρέα με την stoichman.gr, το μέγα χορηγό του ΠΑΟΚ, που παραλίγο τώρα έτσι απλά να ξεκινήσουμε έτσι ωραία τη βραδιά. Αλλά μας πήραν τον κόλ μες στα χέρια και το σκόρερ. Έρεση. Βάζει και ο Πρόμες τον κόλ, μια χαρά. Τέλος πάντων, μπαίνετε στο stoichman.gr και παίζετε με τις καλύτερες αποδόσεις της αγοράς από κινητό, tablet ή υπολογιστή πολύ γρήγορα και εύκολα. Κάντε τις επιλογές σας και κερδίζετε. Παρέα μαζί μας είναι και ο Φτίκας, πλακάκια και είδη υγιεινής, με νέες προσφορές επιλεγμένα είδη που τρέχουν όλο αυτό το διάστημα. Οικονομικές λύσεις για πλακάκια μπάνιου με 5 και 6 ευρώ τετραγωνικό μέτρο και προϊόντα από τους μεγαλύτερους Ισπανικούς και Ιταλικούς οίκους με δωρεάν μεταφορά στον χώρο σας. Ο Φτίκας είναι κάτω Τούμπα, Απόλλωνος 4-9, πάνω από το κήπο του Καλού, τηλέφωνο 90503. Πάμε στο break και επιστρέφουμε με ακόμη μία κουβέντα. Και ήρθε η ώρα να μιλήσουμε και με Σταύρο Κόλκα. Καλησπέρα. Καλησπέρα αγάπη. Σταύρο, είμαι έξαλλη. Ποιο θέμα? Έχω βάλει σκόρερ Πρόμες. Ναι. Βάζει γκολ τα κυρώνων. Ναι. Έχω παίξει και γκολ και over 3,5 το Άγιαξ Τσέλσι. Στο 43-0 ενώ έχουν χάσει φάσεις, έχει ακυρωθεί το γκολ, τίποτα. Ναι. Κάποιοι το παίξανε και χ. Άλλο αυτό. Το έχω παίξει και εγώ χ σε άλλο ξεχωριστό. Από τη Λεμπέτ ναι. Τη στήλη σα, Σταύρο, σε στήριξα με τα χ, να ξέρει. Τα 5 χ τα έχω παίξει.
Ναι, χθες που σου έδωσαν εκεί το δαχτύλι, δεν τα έπαιξες. Χθες ήμουν επίσης έξαλλη, γιατί είχατε πληρωθεί όλοι, εκτός από εμένα, που με κρέμασε η Ρεάλ. Σε κρέμασε η Ρεάλ. Είχα over 1,5, για κάποιο λόγο, δεν ξέρω, το είδα χωρίς λόγο. Εγώ τι είπα, μην παίξετε Ρεάλ. Ναι, φρόντι. Αλλά πήγε το διπλό. Αλλά εσύ πήγες, έπαιξες Ρεάλ. Σήμερα σε ακολούθησα, Σταύρο, σε παρακαλώ, να το πάμε καλά. Άκου να δεις τώρα, δεν ξέρω, δεν δύσκολα πληρώνεις σε δύο μέρες σερί. Σε εμάς και αυτό, ρε εσύ. Όλα σε εμάς. Τι να κάνει. Ναι, ρε Σταύρο, τι να πεις, τέλος. Τι γίνεται. Ήσουν στην Τούμπα. Εξωγήινη τελικά σου δεν τι έμαθα, Μόνο αυτό δεν γράφτηκε νομίζω, Σταύρο. Μόνο αυτό δεν γράφτηκε. Γράφτηκε ακόμη και λέει και για ακραία στοιχεία ακροδεξιούς. Ακροδεξιά στοιχεία με κόκκινα σκουπάκια, δηλαδή. Ναι. Δηλαδή πρώτη φορά στην ιστορία που ακροδεξιοί φοράνε κάτι κόκκινο. Ναι, ναι. Πραγματικά μόνο που δεν είπε ότι κατέβηκε ο ΙΤΙΣ και προσγειώθηκε εκεί στο Ρέντι. Δεν ξέρω εσύ. Έλεγα πριν στον Νίκο Παπαδόπουλο ότι αν εμείς τολμούσαμε να γράψουμε κάτι τέτοιο, τολμούσαμε. Όπως επίσης αν εμείς τολμούσαμε να μετά από ένα παιχνίδι που χάσαμε πάλι στην Ευρώπη να βγάλουμε πρωτοσέλιδο νικητές με κεφαλαία και να παρουσιάσουμε ότι ο Ολυμπιακός έπαιξε μπαλάρα και για λίγο έχασε. Και το σκηνικό του δεν είναι εξαφανισμένο, εντάξει. Καλά, εννοείται, ρε, πλάκα κάνεις. Καταρχάς δεν υπήρχε ούτε στα site τους, πουθενά, στα δικά τους. Ναι. Μετά που άρχισε να κυκλοφορεί, ήταν ότι καταδίκασε ο Ολυμπιακός και θα δούμε από πού προέρχεται αυτό και αν συνδέεται με αθλητισμό. Σε αντικειμενικό site γράφτηκε ότι ο παδί του Ολυμπιακού απόθεσαν ναι. Τους πληροφόρους. Δεν είχε πληροφόρη, ήταν ο παδί, ξέρω εγώ, της Νοβάρτης. Κοίτα, είναι μια κατάκτηση. Είναι μια κατάκτηση το γεγονός ότι υπάρχει ακόμη το βίντεο. Ναι. Και υπάρχουν ακόμη φωτογραφίες. Είναι μια κατάκτηση αυτή. Θα πρέπει να μάθουμε και αν υπάρχει ο καμεραμάν. Σωστό. Και ο φωτογράφος. Σωστό. Ναι, γιατί αυτά είναι ασυγχώρητα. Αν συνεχίζουν κανονικά τη ζωή τους. Ναι. Ναι, σωστό. Τι να πω, εντάξει, γελάει ο κόσμος κανονικά. Ημίχρονο στο Άγια Ξέλσι. Ναι. Αυτό θα γίνει μέχρι γκολ-γκολ. Ναι. Μέχρι 1-1 λίγη. Over 3,5 δεν βγαίνει. Δεν πειράζει. Εντάξει. Έχουμε παίξει 5 διαφορετικά. Αυτό ναι. Το 1-1 κρατάμε. Τέλος πάντων. Εντάξει, μιλάμε για μια κατάσταση θλιβερή. Εμείς αν κάναμε κάτι τέτοιο πραγματικά θα μας έκανε κάποιος δηλαδή. Ναι. Εδώ έγινε μια καφρίλα από την πλευρά μας που δεν έχει καμία σχέση με την χθεσινή με την επίσκεψη στην Ακαδημία του Ολυμπιακού που πήραν απλά τις μπλούζες. Mm-hmm. Εντάξει. Και εδώ τώρα υπάρχει και η άλλη παράμετρος ότι φανταστείτε θα γινόταν αν τολμούσε κάποιος να κάνει από εμάς ομάδα ΠΑΟΚ Πειραιά και να συμμετάσχει στο πρωτάθλημα το τοπικό. Ναι, οκ. Okay. Ωραία, ναι. Αλλά το χθεσινό που δεν είναι καμία σχέση με αυτό, αλλά που είναι αγώνας της UEFA, που είναι αγώνας ωραία, που καλύπτεται τηλεοπτικά, που κοπανιούνται εσχρά άνθρωποι που δεν είναι μάχημοι. Ναι. Δηλαδή μιλάμε τώρα για οπαδούς της Μπάγκερ, δηλαδή. Δεν έχει καταγραφεί επεισόδιο με οπαδό της Μπάγερ, ποτέ. Και προφανώς οικογένειες, δηλαδή. Ναι, βλέπαμε μανάδες να τρέχουν με τα παιδιά τους και ναι. Τέτοια. Ναι, ναι. Πραγματικά και περνάει στο τούκο. Εδώ, περνάει γιατί στο εξωτερικό γίνεται ένας χαμός. Ναι, εννοείται ότι η Ελλάδα πάλι έχει πάθει, θεωρούν εδώ πέρα πλέον ότι κατοικούν τρίτο κοσμική ναι. Και είναι η αλήθεια. Δεν μπορεί ένας κανονικός άνθρωπος να κάνει αυτό το πράγμα. Εντάξει. Αλλά από εκεί και πέρα ο κύριος Αυγενάκης με τεράστια αντανακλαστικά. Μία μέρα μετά. Ναι, ναι. Όχι, εντάξει, 3-4 ώρες μετά. Σε εμάς έβγαλε μέχρι και το... Γι' αυτό που έγινε. Ναι. Μέχρι ο Καράογλου έβγαλε ανακοίνωση. Ναι. Καράογλου, άντε κάτσε γόρι μου, κάτσε κάνει τη δουλειά σου τώρα και άσε μας ίσως. Ναι. Άντε. Τέλος πάντων, όλα παίρνουν μια σειρά. Εγώ εκτιμώ ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια μάχη Αυγενάκη Μπογδάνου, που θα είναι πρώτος εκτός κυβέρνησης. Mm-hmm. Μάχη, σώμα με σώμα, κάθε μέρα που περνάει. Πραγματικά εκθέτουν όλη την κυβέρνηση με τη συμπεριφορά τους. Το ότι συναντήθηκε ο
Αυγενάκης με το Γκουντούνι και μια εβδομάδα μετά έγιναν αυτά, ούτε μια εβδομάδα έγιναν όλα αυτά. Α, είναι και σημειολογικό. Με ποιον συναντήσεις, ξέρεις. Ναι. Είναι θεσμική συνάντηση, λέει. Και δεν ξέρεις ποιος είναι ο συγκεκριμένος κύριος. Αν δεν ξέρεις, ρώτα. Να μάθεις. Αλλά έτσι πάνω αυτά, όταν έχεις αισθάνεσαι ότι σε προστατεύουνε, εντάξει, έχετε μια στιγμή που δεν θα σε προστατεύουνε ούτε οι δικοί σου. Ούτε οι δικοί σου δεν θα σε προστατεύουνε. Τέλος πάντων, αυτή είναι η κατάσταση με το συγκεκριμένο θέμα. Περιμένουμε να δούμε τις κυρώσεις της UEFA για αυτό που έγινε. Περιμένουμε να δούμε αν θα εμφανιστεί και σενάριο με εξωγήινους. Ένας μου είπε σήμερα ότι ήταν, πώς είναι αυτοί που κάνουν μπουκές, ρουβίκονες ότι ήταν. Μάλιστα. Μου είπαν και αυτό. Μου είπανε προβοκάτσια ότι ήταν. Σε εντός ένας παιχνίδι προβοκάτσια. Ναι. Τέλος πάντων, ναι. Okay. Σε κάποια φάση μου είπε ένας ότι στείλατε δικούς σας να το κάνουν. Δηλαδή, α, και αυτό. Ξεφύγει πλέον η φαντασία. Ναι. Okay. Ξεφύγει η φαντασία. Ωραία, όχι παιδιά, Ολυμπιακοί ήταν. Φορούσαν κόκκινα full face, κόκκινες μπλούζες, κόκκινα τα πάντα. Εγώ κόκκινο δεν έχω, έχω ένα παπούτσι Nike. Ναι. Το οποίο είναι πιο καινούργιο από τη μέρα που το πήρα. Ναι. Α, κόκκινο μαύρο που έχω, δεν ξέρω αν το έχεις δει, το φοράω. Το έχω δει, με, ούτε καν. Ναι, έως πάντων. Αυτά είναι ο λίγης και πάμε παρακάτω. Ναι, εντάξει, προχωράμε γιατί νομίζω ότι δεν... Τι να πεις παραπάνω. Δεν χρειάζεται να πεις κάτι. Δεν υπάρχει κάτι περισσότερο. Ήσουν στην Τούμπα. Δώσε λίγο και εσύ ένα μικρό σχόλιο για, το, για όλα αυτά που είδες. Όπως συμβαίνει πάντα στην ίδια παιχνίδια της Άντρας 19, ξεκινάει χάλια. Ήταν πολύ κακός ο Πάος στο πρώτο 20λεπτό. Η συγκυρία της αλλαγής του τραυματία Γαϊτανίδη που ήταν λίγο εγκλωβισμένος στη γραμμή με την είσοδο του Τζιόλι, του Τζόλι που πήγε στην, σαν second striker, άλλαξε όλη τη μορφή του αγώνα. Ο Τζιόλι μιλάμε για ένα παιδί με απίστευτη ποιότητα. Ο Πάος Γαϊτανίδη δηλαδή, έχει μια πολύ καλή συγκυρία. Θα έχει Τζόλι και Κούτσια. Ο Κούτσια σήμερα μπήκε αλλαγή και έχει διαφορά από τον Μιχαηλίδη που ήταν αρχικός του ΠΑΟΚ 4 χρόνια, εντάξει, που σε αυτές τις ηλικίες ο Κούσκες είναι 15 χρονών, σε 16 και ο άλλος είναι 20. Σε αυτές τις ηλικίες μητέρα πολύ, ο ΠΑΟΚ είναι μια συγκυρία που αν τη δουλέψει σωστά, αν δει πότε θα ανδρωθούν αυτά τα παιδιά, τι τους λείπει, πώς θα πάρουν επαγγελματικά παιχνίδια, μπλα 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 μπλα, μπλα. Ο ΠΑΟΚ θα έχει δύο top επιθετικούς με όλα τα στοιχεία, εντάξει. Από εκεί και πέρα, εντάξει, ήταν σαν την είχαμε στο γάλα ο Μιχαηλίδης με τον Τσιγκάρα. Πολύ καλός ο άλλος ο στόπερο Παναγιώτη, εξαιρετική περίπτωση, πιο μικρός η ηλικία, αν δουλέψει λίγο ενδυνάμωση, έχει απίστευτη αντίληψη και πολύ καλή ταχύτητα για στόπερ. Νομίζω είναι και το ατού του. Και από εκεί και πέρα, δεν μπορώ να πω, ο άλλος ο Χαφτοχτώ, δεν θυμάμαι πως το λένε, κανονικός ποδοσφαιριστής, καλό κορμπί, αντίληψη χαφ κανονικού κτλ. Και από εκεί και πέρα κάποια άλλα παιδιά τα οποία προσπάθησαν να δείξουν κάποια πράγματα, άλλα άλλοτε έβγαιναν, άλλοτε όχι. Αλλά τέλος πάντων η εικόνα της ομάδας άλλαξε εμφαντικά όταν μπήκε μέσα ο Τζόλι. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Δίκαιη πρόκριση, ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να σκοράρει πολλά περισσότερα γκολ. Αυτοί κάνανε μία φάση στην αρχή στο 0-0 και μία φάση στο τέλος ένα σούτ της Κοσιστίας. Όχι κάτι συγκλονιστικό, πολύ ανώτερη ομάδα ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα αντιμετωπίσει την επόμενη φάση με εξαιρετική ποδοσφαιρική σχολή, όπως είναι η Δυναμό Κιέβου. Και θα δούμε αν θα μπορέσει να την... πώς το λένε, να την κερδίσει. Ναι. Σημαντική πρόκληση νομίζω για αυτά τα παιδιά. Σημαντικές οι παραστάσεις που παίρνουν σε κορυφαίο επίπεδο στην ηλικία τους. Πολύ σημαντικό. Και να είναι και έτοιμα για την επόμενη μέρα, γιατί όσα από αυτά και μακάρι πολλά από αυτά καταφέρουν να παίξουν και στην πρώτη ομάδα, σε αυτές τις συνθήκες θα παίζουν. Σε μια Τούμπα με κόσμο, με απαιτήσεις και σε υψηλό επίπεδο. Ναι, έτσι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ναι. Γίνεται ένας χαμός για το Σάββατο. Καταλαβαίνω ότι η μισή πόλη θα μετακομίσει στο Βόλο. Κανονικά. Η κουβέντα για τα εισιτήρια είναι λες και παίζει εδώ πέρα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Όλοι θέλουν να είναι εκεί. Έχουμε εισιτήρια. Ότι έχουμε εισιτήρια, έχουμε. Ο φιλόξενος Βόλος, που δεν έχει δικούς του φιλάθλους, παίρνει δανεικούς και φιλάθλους. Ναι, καλό, ναι.
Εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Έξυπνος άνθρωπος ο Αχιλλέας Πέος. Ο μεγαλύτερος ποδοσφαιρικός παράγοντας Γάτα. Που έχει αναδείξει η χώρα. Άστο. Εντάξει, ο τεράστιος Αχιλλέας Πέος. Άστο, έχει κάνει την πόλη, δεν βλέπει κανέναν. Μου έλεγε ο Στέργιος της προάλλησης για τα Τρίκαλα. Ποια Τρίκαλα, ρε, Βόλος. Εντάξει, τα Τρίκαλα είναι λίγο καλύτερα, βέβαια, τα Τρίκαλα. Εγώ λέω Βόλος, στηρίζω. Αλλά είμαστε με Μπέο, ρε, τι να κάνουμε, εντάξει. Ο άνθρωπος είναι μια ομάδα από τα Τάλταρα, την έχει πάει Super League και σε χάνουμε λίγο. Σε χάνουμε, έλα. Κουνήσου λίγο, άλλαξε θέση. Κάτι γίνεται. Όχι. Πάνε εκεί που ήσουν πριν. Έλα. Σταύρο. Να τον ξαναπάρουμε. Τον ξαναπάρουμε. Τον έχουμε και πάλι. Έλα. Έπρεπε να ανέβω στο σπίτι. Εντάξει. Μια χαρά σε ακούμε όμως. Ναι. Λέγαμε για το Βόλο. Για το φιλόξενο. Εντάξει. Βόλο. Ναι, ένας επιχειρηματίας σοβαρός όπως είναι ο Αχιλλέας Πέος κρίνει ότι πρέπει να φιλοξενηθεί όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος στο στολίδι του Βόλου. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή και γιατί να μην το κάνει. Ναι, Σταύρο, εκεί θα είμαστε όλοι μια χαρά. Σάββατο, 7.30 ώρα. Ναι. Μακάρι και το παιχνίδι να πάει καλά για την ομάδα. Ναι. Κουβέντιασα πριν με τον Αντώνη. Και λέγαμε ότι περιμένουμε ένα ωραίο παιχνίδι, γιατί ο Βόλος είναι ομάδα που παίζει. Δεν είναι, ας πούμε, τύπου Λαμίας. Όχι, όχι. Οπότε περιμένεις να δεις ένα νορμάλ αγώνα. Εγώ επιμένω ότι στο μυαλό μου βλέπω σιγά σιγά Πέλκα. Νομίζω ότι ξεχωριστή πίσω σε κάποια φάση, δεν γίνεται. Ναι, νομίζω ότι πάμε προς τα εκεί. Ναι. Άλλα προβλήματα δεν υπάρχουν. Πολύ θετικό. Δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό. Όσοι είναι εκτός συνεχίζουν τα προγράμματά τους. Συζητούσαμε ανθρώπους του ΠΑΟΚ. Υπάρχει προβληματισμός γιατί είναι πολλά παιδιά που πρέπει να παίξουν. Ναι. Και δεν έχουμε τα κύπερα τώρα. Ναι. Να βάλεις κάποιον στην εξίσωση σε κάποιο παιχνίδι. Άρα έχουμε ένα θεματάκι εδώ τώρα. Ναι. Ο Μπίζης Βαρμού έχει πάρει πολλά παιχνίδια και είναι σκασμένος. Μπορεί να ξεκουραστεί, ξέρω εγώ, για λίγο. Για να συνεχίσει να πάρει ρυθμό στο. Να γίνει και να μπει και ο Πέρκας που είναι από το προγραμματισμό, να πάρει κανένα μισάωρο και ο Βιερίνια σιγά σιγά. Ναι. Δηλαδή κάπως έτσι θα πάει το πράγμα. Ο φίλος ο Μιχάλης, επειδή θα είμαι και λίγο στο τέλος, με ρωτάει για τον Λάμπρου πάλι και μου λέει να το μεταφέρω και σένα. Τι να μεταφέρει, τι να πω. Αυτή τη στιγμή ο Λάμπρου είναι ένα παιδί με πολύ καλά στοιχεία. Είναι ένα παιδί το οποίο έχει χρόνο μπροστά του ποδοσφαιρικό, αλλά αυτή τη στιγμή. Στη θέση που μπορεί να παίξει είναι ο Λεμιός που έχει την καλύτερη περίοδο του στην ομάδα και αποτελεί σταθερά. Από πίσω είναι ο Ζαμπά, ο οποίος ναι μεν δεν είναι καλός, αλλά είναι ένας παίκτης που κουτσά στραβά πρέπει να παίζει γιατί, πώς το λένε, πρέπει να πουληθεί. Αυτή είναι η στιγμή. Ναι, δεν μπορείς να τον αφήσει εντελώς. Εντελώς. Και τρίτον από την αριστερή πλευρά είναι Στόχ Βιερίνια. Χαμός. Χαμός. Δεν υπάρχει κάποια εμπάθεια με τον Λάμπρο, όλοι πιστεύουμε στον Λάμπρο. Ναι. Αλλά δεν είναι... Δεν μπορεί προς το παρόν. Κοίτα, η χρονιά δεν μελετήθηκε σωστά, είναι αλήθεια. Ναι. Εντάξει. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ θα έπρεπε να έχει να γνωρίζει τι θα παίξει η ομάδα, ποιος θα είναι ο προπονητής κτλ. Αυτά όλα ανατράπηκαν σε μια νύχτα. Ναι. Από τη στιγμή που συνέβη αυτό, κάποιοι θα πλήρωναν το γεγονός ότι η ομάδα παίζει ένα σχηματισμό διαφορετικό από αυτό που είχε στο μυαλό του ο προηγούμενος προπονητής. Και κάποια παιδιά έπεσαν πάνω σε συγκυρία και δεν υπάρχει χώρος για αυτά. Ναι. Χωρίς να φταίνε τίποτα αυτά τα παιδιά, πάω φταίει για το ξεκάθαρο. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Ναι, και πολλές φορές πολλά πράγματα που στην αρχή τα έχεις κάπως στο μυαλό σου, μετά αλλάζουν μέσα από τα παιχνίδια. Α πούμε το Μίσιτς το καλοκαίρι. Δεν τον είχαμε στο μυαλό μας όπως είναι τώρα, νομίζω. Εγώ τουλάχιστον δεν είχα μια ανησυχία για τη μεσαία γραμμή. Φτάσαμε στο σημείο τώρα να λέμε ότι εμείς και ο Αγκούστο έχουν δέσει πολύ καλά και βγαίνει αυτό. Οπότε αλλάζουν τα πράγματα κιόλας. Ναι, στην προετοιμασία ο Κατουρίς ήταν καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ. Ναι. Και στην κανονική διάρκεια ο Κατουρίς συνεχίζει το συμμετοχή ένα σε τρία παιχνίδια. Ναι. Σωστό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι να λέμε.
Σωστό. Αλλά με κάτι άλλο από αυτό που συμβαίνει. Δεν υπάρχει κάτι άλλο για τον Λάμπρου. Δηλαδή, πραγματικά κάθε μέρα έχω ερώτηση για τον Λάμπρου. Κάθε μέρα. Έτσι, εντάξει, ρε, ο κόσμος μην περιμένει να έχει την τετράγωνη λογική που έχουμε εμείς που ασχολούμαστε με αυτό το πράγμα 24 ώρες. Ναι. Ναι, τώρα υπάρχει άνθρωπος που πιστεύει ότι κάτι συμβαίνει με τον Λάμπρου. Ναι. Τίποτα δεν συμβαίνει. Ναι, ναι, ναι. Ίσα-ίσα ο Λάμπρου είναι μια επένδυση του ΠΑΟΚ. Για μένα το Γενάρη πρέπει να πάει να παίξει 15, 16, 17 παιχνίδια όπου μπορεί. Mm-hmm. Σε ένα καλό επίπεδο που να το αξίζει. Εντάξει, για να, το καλοκαίρι να, αν έχει πουληθεί ο Ζαμπά, να δημιουργηθεί χώρος για να μπει. Ναι. Αλήθεια είναι αυτή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εντάξει, ο Λάμπρου πέρσι έκανε μια χρονιά με 8 γκολ 10 ασίστ στο Ολλανδικό Πρωτάθλημα. Δεν είναι μικρό. Ναι. Κάτι δείχνει αυτό. Εντάξει, κανείς δεν τον υποτιμάει, κανείς δεν τον έχει αφήσει εσκεμμένα στην άκρη. Όχι, δεν υπάρχει. Όχι, δεν υπάρχει στον Λάμπρου την υπόθεση τι μας κρύβεται. Ακριβώς. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν σας κρύβουμε τίποτα, παιδιά. Αυτό που βλέπετε συμβαίνει. Ακριβώς. Ωραία, Σταύρο, θα σε αφήσω γιατί κλείνουμε. Θα τα πούμε και αύριο. Αν δεν κάνει πίτσες, εγώ θα σε άφηνα να μας συνεχίσει το Εντάξει. Καλή όρεξη, φίλια. Λοιπόν, ήταν ο Σταύρος Κόλκας. Εμείς φτάσαμε κάπου εδώ στο τέλος. Ενώ ξεκινάνε και τα δεύτερα ημίχρονα και στο μάτς της Λειψίας με τη Zenit, που η Zenit νομίζω προηγείται ακόμα 0-1. Και στο Άμστερνταμ, Άγιαξ Τσέλσι 0-0. Αλήθεια, μας ακύρωσαν γκολ του Πρόμες, που θα ήταν πάρα πολύ καλό. Παρέα μαζί μας και σήμερα ήταν η Αναδομό, η οποία βρίσκεται στο Φίνικα Εθνικής Αντιστάσεως 171 στον πρώτο όροφο. Υπάρχουν πολλά πακέτα, είτε για ανακαινήσεις σπιτιών, είτε για ανακαινήσεις επαγγελματικών χώρων, σε πολύ καλές τιμές από την Αναδομό. Παρέα μαζί μας ήταν και τα Alter Ego, ανδρικά ενδύματα για όλα τα γούστα. Μοναδικά σχέδια σε χαμπλάτια κοστούμια για να ξεχωρίσετε την ημέρα του γάμου σας σε εντυπωσιακά χαμηλές τιμές. Στα Alter Ego βρίσκεται από κοστούμια, σακάκια, παπούτσια, κάλτσες, ζώνες, αξεσουάρ, μέχρι παντελόνια, μπλούζες, πουκάμισα, ό,τι θέλετε υπάρχει εκεί. Ένα κατάστημα στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 12, ένα στην Καλαμαριά Πασαλίδη 85 και στο κέντρο Παύλου Μελά 36 και alterecofashion.gr για να μπείτε με την ησυχία σας και να κάνετε τις επιλογές σας. Σοφτήκα ήταν μαζί μας. Όπου βρίσκεται πλακάκια και είδη υγιεινή σε πολύ καλές τιμές. Υπάρχουν πολλές προσφορές που τρέχουν όλο αυτό το διάστημα. Προϊόντα από τους μεγαλύτερους Ισπανικούς και Ιταλικούς οίκους με δωρεάν μεταφορά στον χώρο. Σοφτήκα είναι κάτι τούμπα. Απόλλωνα στη 39 πάνω από τον κήπο του Καλού, τηλέφωνο 905-503. Και επειδή είναι και η μέρα Champions League, ο μέγας χορηγός του ΠΑΟΚ, η στοίχημα.gr, είναι μαζί μας. Μπαίνετε από κινητό, tablet ή υπολογιστή και παίζετε με τις καλύτερες αποδόσεις της αγοράς. Φτάσαμε στο τέλος. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλά κέρδη εύχομαι, γιατί έχει συνέχεια η βραδιά. Και εμείς τα λέμε εδώ σαν ΠΑΟΚ 24 αύριο στις 7.30. Καλό βράδυ.